Γεια σας, τρία πουλάκια, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή και όλοι σήμερα set, γράφουμε είναι... το σύνορα. Ναι. Oh! Έλα παιδιά, έχει αρχίσει και γίνεται παλιά αυτό. Όχι σοβαρά τώρα, δεν ξέρω τι γράφουμε. Στο λόγο μου. Εσύ δώσ' το. Όπως και να έχει παλιώσει τώρα, δεν θα αναπαράγουμε. Ήταν η πρώτη φορά που δεν το έκανα επίτηδες, στο λόγο μου. Δεν θα αναπαράγουμε τα ίδια αστεία όπως και να έχει. Ναι. Το σημερινό μας θέμα, για πες μας Μάικες, ποιο είναι. Το σημερινό μας θέμα είναι 20χρονες πιπινάκια versus MILFs. Είναι MILFs ή MILFs. Σωστό. Όταν λέμε MILFs, εννοούμε ας πούμε σαραντάρες, αυστηρά. MILF, να πούμε ότι ο όρος είναι mothers I would like to fuck. Έλα ρε, ωραία μαλλιάτσι τώρα. Δεν το είπα για σένα, τυροκευτέ, το είπα για τον viewer. Δύο 60χρονοι που βλέπετε Netflix, Wix. Ωπα, εδώ να πω κάτι, δεν φταίει αυτό. Πρώτα μην κάνετε μήνυση. Δεν φταίει ο Mike. Εντάξει, έχεις τώρα Netflix. Γιατί δεν το ονομάσατε και Google. Σημασία έχει ότι θέλω να παράγουμε αστεία άλλων εδώ πέρα, τουλάχιστον. Προς Θεού. Τι εννοούμε, ας πούμε, σαραντάρες. Δηλαδή, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και κάποια τριαντάρα, ας πούμε, σαν MILF. Εξαρτάται, άμα έχει πολλές ρητίδες. Ναι. Φίλε, άμα είναι έτσι πεταμένη από τη ζωή και τη νύχτα. Αυτό, ναι. Δηλαδή, μπορούμε να την κρίνουμε από τις εμπειρίες της. Αν όντως θεωρείται MILF ή όχι. Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Όχι, ρε, μαλάκα, εντάξει. Εγώ ξέρω κάτι 20χρονες που πραγματικά πηδιούνται από τα 13 τους. Ρε, παιδί μου είναι αυτές οι περισσότεροι. Αυτές τι είναι, MILF στην τρίτη ηλικίου, τι παίζει. Εγώ έχω γνωρίσει, ας πούμε, και MILF η οποία ήταν 17 χρονών, παιδιά. Είχε παιδί κανονικά 2 χρονών. Να σου πω, Τζέρεμι, γενικά πας στους καταβλισμούς για να ψάξεις για κόμενα. Τι παίζει, ρε, όχι, δεν ήταν. Ήταν Αμερικάνα η κοπέλα και απλώς έτυχε να τη γνωρίσω. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και Ρωμά στην Αμερική, δεν ξέρω. Και έτυχε να την αφήσουν εκεί στο μευτήριο, την αφήσανε εκεί. Τέλος πάντων, να πούμε ότι η λέξη MILF, λοιπόν, αυτή η συντομογραφία είναι το πιο typed γενικότερα όνομα στην πορνοβιομηχανία. Δηλαδή, μπορεί να θες. Και χωρίς την βιομηχανία, άμα πας στο Google και πατήσεις MILF. Πριν πατήσεις MILF θα σου πει MILF. Βασικά και MILF να πατήσεις λέει Did you mean MILF? Εννοείται. Ακόμα και το complete βαράει μαλακία μέσα. Και μπαίνεις ρε παιδί μου, ξεκινάς για να, άμα δεν έχεις καμιά ιδέα, βλέπεις όριμες γυναίκες να τον παίρνουνε. Το είπα καλά. Ναι. Pretty much. Αυτό. Και τώρα το θέμα μας σήμερα είναι, θα βάλουμε αυτή την κατηγορία εναντίον των 20άριδων. Των 20άρων. Όχι. 20άριδες. Τον 20αρές. Ρες. Τον 20αρικών κοριτσιών. Τον 20αρικών. 20 ευρώ. Λοιπόν, αυτό. Έχεις να πεις κάτι για τα κορίτσια, τα νεαρά, εσύ. Εγώ. Ναι. Κοίταξε, ναι. Έχω φέρει κάποιες σημειώσεις. Το βλέπω, γι' αυτό ρωτάω. Όσον αφορά. Φέρουμε και το στυλ να είναι πιο επαγγελματικό. Προστεύω. Θέλω να πω καταρχά 20χρονα κοριτσάκια. Λοιπόν. Καλησπέρα. 6-9-8. 27. 20χρονα κοριτσάκια, ευχαριστούμε για τα νούμερα. Κουλ. Πάμε παρακάτω. Οκ, νούμερα. Νούμερα. Τηλεθέασης. Ναι, ή νούμερα, α πούμε. Δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα αντίληψη τη κοινωνία. Οκ. Γύρω του. Δεν ξέρουν πώ λειτουργεί ο κόσμο. Με αποτέλεσμα. Μην βλέπετε τον Τζέρεμ τον πολύ ταξιδεμένο εδώ πέρα. Η ζωή, βλέπετε τη γενιάδα του, πως έχει σκάψει η ζωή πάνω του. Με αποτέλεσμα να θεωρούν τον εαυτό του το πιο σημαντικό. Την πιο σημαντική υπόσταση σε ολόκληρα τα σύμπαντα. Θες να μου πεις ότι είναι το κοριτσάκι του μπαμπά. Είναι ακόμα το κοριτσάκι. Φέρτε τους κουβάδες για τα χίσια. Okay. Η αλήθεια είναι ότι το 20χρονο ρε παιδί μου, ναι, έχει πιο απαλό δερματάκι, έχει πιο καλά ανοίγματα. Παπαφίλε. Και δεν έχουμε ακόμα για φυλακή, μην ανησυχείς. Το 20χρονο είπα! Α, ναι, είναι, μπορεί. Έχει πιο καλά ανοίγματα, αλλά. Αν δεν βρει λίγο μια δουλίτσα να φάει έτσι 5-10 ανάποδες από τη ζωή, να στρώσει λιγάκι. Δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο σε αυτό το Τζέρεμι. Υπάρχει λίγο τέτοιο, ρε παιδί μου. Είναι λίγο εμένα που με βλέπει. Ναι. Τσέκαρε τι κάνω. Δεν έχουν βγει ακόμα στον κόσμο για να δει πώς λειτουργεί και να μπορέσουν να έχουν πείρα. Πώς θα συνεννοηθούν με έναν άντρα. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς με έναν άντρα. Πώς θα ακούνε όχι στη ζωή τους. Δεν έχουν μάθει ακόμα να ακούνε όχι στη ζωή τους. Για παράδειγμα, και να του λες, ξέρω εγώ, α, δεν μπορώ να σου μην στείλω μήνυμα τώρα, όχι. Τίλαρα! Ναι, είναι τα κοριτσάκια του μπαμπά. Έτσι, αυτό το κλείσαμε. Λοιπόν, οπότε είναι δύσκολο σε σχέση με μία μιλφαρά να συνεννοηθείς μαζί τους. Κυρίως. Το άρα μπαίνει υποχρεωτικά μετά τη λέξη μιλφ. Ισχύει. Τι θα πεις, μιλφίτσα ρε μαλάκα. Μιλφίδιο, τι θα πεις. Μιλφιμουλίνη, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων,
Πάντως, συνεννοείσαι πολύ πιο ξεκάθαρα με μια μεγαλύτερη ηλικία κοπέλα σε σχέση με μια 20χρονη. Μπαμ, μπαμ, τελειώσατε, τα είπατε. Εγώ θέλω να ξέρετε πάντως ότι έχω την τέτοια. Εγώ τη μίλφο φαντασίωση. Εγώ τη μίλφ μου δεν τη θέλω απλά να με γαμίσει. Τι θες. Εννοώ, ξέρεις, να με καταλάβει κλπ. Θέλω να με χαρτζηλικώσει κιόλα. Θέλω να ξυπνήσω το άλλο πρωί, να λείπει στη δουλειά τη γιατί έχει δουλειά και ευθύνε. Καταρχά με και να βρω δίπλα ρε παιδί μου στο κομμωδίνο ένα 20 ευρώ σε φάση. Πάρε ρε παιδί μου για να κεράσει ένα παγωτό την κοπελιά σου. Γιατί ξέρω ότι έχω κοπελιά και είναι οκ με αυτό. Και εγώ την ώρα θα ξυπνήσω και θα νιώσω λίγο χρησιμοποιημένο, αν θα είναι ωραία. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει και επίση με τι πιο μεγάλε γυναίκε μαθαίνει. Μαθαίνει καινούργια πράγματα. Κάτι που δεν πρόκειται να γίνει με μια μικρότερη. Ξέρει το παιδί. Να πούμε κάτι συγκεκριμένο επίση. Αν μα πάσει καπότα η μιλφάρα ξέρει να κάνει. Με την 20 το μόνο που θα κάνει θα γυρνάτε γύρω-γύρω ουρλιάζοντας. Μήπως να πάρουμε ένα χάπι της ημέρας, να πάμε στο φαρμακείο. Αυτό ναι. Θα είσαι σε τέτοια φάση. Ναι. Και φυσικά το ένστικτο της 20χρονης, το πρώτο ένστικτο της 20χρονης τέτοιας είναι. Θα πάρω τον μπαμπά μου, αυτός θα ξέρει τι κάνει, θα ξέρει βασικά μου, είμαι με τη μιλφάρα θα ξέρει τόσο πολύ το σώμα τη πλέον. Θα έχει τέτοια πέρα, θα σου πει τελείωσε μέσα μου. Ξέρω ότι δεν πρόκειται. Ο μπαμπάκης. Κατανοώ την ευχαρίστησή σας, αλλά παράστε λίγο. Να κάνουμε και λίγο και ένα τέτοιο ρε παιδί μου. Καλύτερες μίλφς. Μίλφς, ναι. Λοιπόν, καλύτερες μίλφς, αυτό που μας έχουν μείνει. Λίσα Αν, υποθέτω. Ποια? Λίσα Αν. Καλά είστε άχρηστοι. Μάγκες, μην παρεξηγείτε τους συναδέλφους μου, δεν ξέρουν. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ένα άλλο point που έχουν μείον 20 άρες. Το γεγονός ότι τις προσεγγίζουν άντρες, δεν ξέρω τι έκανε τώρα ο Μάικιος, αλλά ήταν μαζί. Περιέγραψα τη Λίσα. Εντάξει. Όταν το γεγονός ότι προσεγγίζουν λοιπόν, τις προσεγγίζουν άντρες οι οποίοι συνήθως είναι άπειροι ή μη μαθείς ή βλάκες απλά. Αυτό. Μισό λεπτάκι να δω πώς το έχω γράψει εδώ. Δεν υπάρχει σε μαλάκες που σκεφτείλεσαι. Είναι χειρότερο και από το Q αυτό πρώτα. Ενισχύει την κατεύθυνση που έχει πάρει η αντίληψη της 20χρονης. Οκ. Okay. Κάντο μας λένε αυτό γιατί δεν κάτσε. Έλα ρε παιδιά ήταν απλό. Σίγουρα, κάτσε να δω τις σημειώσεις. Γιατί σίγουρα γράφεις αυτό. Αυτό έχω γράψει, ναι. Ρε, το γεγονός ότι πουλάει του πέρε παιδί μου και πηγαίνει ένας άκυρος βλάκας και της πέφτει συνέχεια, αυτό ενισχύει την άποψη που έχει για τον εαυτό της ότι είναι μοναδική στον κόσμο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Κοινός ημουνόδουλοι χαλάνε την πιάτσα. Εντάξει, ναι. Ναι, απλά ας μην το κάνουμε, ας μην βάλουμε την ταμπέλα μου νόδολη, ας το κάνουμε λίγο... Πριν λίγο τις βλάκες. Είναι αμόρφωτη μαλλιά. Καλά την πιάτσα. Είναι απεμπέλευτη. Πάρτε το όπως θέλετε, παιδιά, εντάξει. Πάρτε το άλλο υπάρχει βέβαια με τη μίλφ, υπάρχει και το φαινόμενο λίγο Πόπη Τσαπανίδου σε φάση... Όχι απλά είμαι όμορφη και τρελή και θεά. Αλλά τσεκάρε με πώς το... Πανέξυπνη. Ναι, τσεκάρε με πώς το κάνω. Έχω το full πακέτο. Πολλές φορές οι μίλφ δυστυχώς πουλάνε πάρα πολύ προς τα έξω αυτό το την τζαπανίαση, το full πακέτο. Τζαπανίαση είναι αρρώστια. Τζαπανίδιαση, πώς λέγεται. Ναι, δεν είναι τζαπανάκια. Είναι σαν τον έμπολα. Τι! Οπότε εν τέλει είναι πιο εύκολο να γνωρίσεις με έναν νορμάλ άνθρωπο με το που καταλάβει τι παίζει. Έδωσε μια ευκαιρία, ας πούμε, στο να υπάρχει συνεννόηση. Βέβαια! Βέβαια, να πούμε και κάτι άλλο για τις Μίλφιζερ. Είναι τόσο deep που χρειάζομαι δύο χέρια για να το. Πραγματικά είναι γκάγκστα. Η Μίλφι έχει το εξής πρόβλημα, ρε παιδί μου. Όταν είναι στα 40 και θεωρεί τον εαυτό της, ξέρω εγώ, πάρα πολύ όρημη κλπ. Κατά πάσα πιθανότητα είναι παντρεμένη. Οπότε μια Μίλφι η οποία είναι ελεύθερη στα 35-40 της, δεν είναι δεδεμένη, δεν έχει τσιμπήσει κανένας και είναι όντως το F στο Μίλφι ισχύει, σημαίνει ότι είναι τρελή. Γιατί είναι 40 χρονών και δεν την έχει καμπαρώσει κανένας. Η άτυχη. Ή μοίραζε χιλόπιτες όλη τη ζωή της και ξαφνικά λέει: Ω, είμαι 40. Τελικά τώρα που κάνω το flashback δεν έχω γαμηθεί καθόλου στη ζωή μου. Βοήθεια, ας γίνω κούγκαρ. Έτσι. Και υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Όχι, διαφέρει το κούγκαρ με τον Μπίλ, μην μπερδεύει τον κόσμο. Ναι, απλά εξελίσσεται αυτή η εξελίξη. Σε κούγκαρ. Ναι, τα κούγκαρ σε άλλη εκπομπή δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Φαίνεται. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, παιδιά, έχω γνωρίσει. Θα σου πω, όσες 20χρονες μου έρχονται εμένα, μου αρέσει πολύ τα βίντεο σου κλπ. Δεν τους αρέσει στην πραγματικότητα, ρε παιδί μου, δεν ταυτίζω. Όταν έρχονται κάτι 35-40 που λένε, πω ταυτίζομαι πάρα πολύ με τα βίντεο σου και το εννοούν, είναι τρελές. Γαμημένες τρελές, θα το πούμε αυτό. Όχι, μπορεί. Δεν γίνεται ένα 40 χρονών και να παίρνει 100% τα μπράβ τη μετρητή, ρε φίλε. Δεν γίνεται να τα παίρνει. Είσαι γαμημένη τρελή. Όχι, μπορεί κάποιο όντω, ρε παιδί μου, να θεωρεί τη δουλειά σου
πολύ αξιόλογοι και να έρθει να σου το εκφράσει. Αυτό δεν είναι κακό δηλαδή. Μα δεν έρχονται έτσι, αυτό θέλω να σου πω. Τι έρχονται. Γουστάρω τα βίντεο σου, τα λες τέλεια. Είσαι πολύ μεγάλη για να γουστάρεις τόσο βαθιά τα βίντεο μου. Τέλος πάντων, και για να κλείσουμε το πιο τραγικό. Είσαι καπάρο, τι δεν σε έχει καπάρος κανείς. Άρα ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενής που υπήρχε εδώ και 40 χρόνια. Λοιπόν, για να τελειώσουμε λίγο με ένα τρανταχτό επιχείρημα όσον αφορά τις MILF και τις 20, κοιτάξτε να δείτε, οι 20, αν ήσασταν τόσο σημαντικές όσο οι MILF, θα πηγαίναμε στα τσοντοσάιτ και αντί να έχει δύο σελίδες για εσάς, θα έχει 40 όπως η MILF. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς, άμα τι πάρουμε MILF, ψάχνουμε δύο μέρες για να τον παίξουμε. Άμα πατήσω 20, θα σε 3 λεπτά τον έπαιξα. Τι λέω. Λοιπόν. Αφού τόση ώρα πάμε στο top 10 μας γιατί τα πήρα. Όχι, δεν πάμε στο top 10, έχω κι άλλα να πω. Έχω κι άλλες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Απολύστε το. Είναι ώρα εκεί πέρα, δεν βλέπεις τα δάχτυλα εκεί πίσω. Πάμε στο top 10. Τα 10 απαγορευμένα ονόματα που δεν μπορείς να δώσεις στο παιδί σου. Να τονίσουμε ότι αυτά τα ονόματα έχουν δοθεί και είναι αληθινά. Ναι. Για κάποιο λόγο, στο νούμερο 10 έχουμε το όνομα Στάλμαν. Ποιο θα βγάλει το παιδί του Στάλμαν. Τι πάει να πει Στάλμαν. Δεν ξέρω. Στάλμαν στον πίνακα, τέλος πάντων. Νούμερο 9, Μόνα Λίζα. Μαλάκα σε βγάλει το παιδί του Μόνα Λίζα. Ερμή του Πραξιτέλου, ξέρω. Νούμερο 8, Diamond. Με Diamond. Diamond. Είναι δύσκολο. Καταρχήν γιατί. Diamond in the sky. Ναι, είναι κακό. Νούμερο 7. Δεν πρέπει να πληρώσει δικαιώματα και σε αυτό το πρόγραμμα των Diamond Tools που. Δεν έχω ιδέα. Diamond Tools, ναι. Νούμερο 7, Παπάκι. Παπάκι. Πώς να το πω. Όχι παπάκι, ξέρεις. Το σύμβολο του παπακίου. Ναι, το αλφα με τον κύκλο. Και κύκλος. Αυτό το έτσι, το παπάκι που βάζετε στο mail. Για κάποιο λόγο κάποιος έχει ονομάσει το παιδί του παπάκι. Νούμερο 6. Κάτσε, πώς το φωνάζει. Ατ! Έλα εδώ! Ατ. Είναι πολύ παλιά το email. Το email του όντως ήταν αμερίο. Εντάξει, το χειρότερο email στην ιστορία. Λοιπόν, νούμερο 6. Μετάλλικα. Γιατί, έτσι, άμα είσαι πολύ μεγάλο. Όχι James, όχι Lars. Μετάλλικα. Μετάλλικα, φέρε μου το toast. Λοιπόν, νούμερο 5. For real. For real. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει ειδικό μέρος στην κόλαση για τους ανθρώπους που αντικαθιστούν νούμερα για λέξεις. Αυτό, ναι. For και two που βάζουν το 2, ναι. For real, for real. Λοιπόν, νούμερο 4. Ακούμα. Ματάτα. Τι στο μπούτσο. Όχι, σκέτο ακούμα. Κάποιος έχει ονομάσει το παιδί του ακούμα γιατί προφανώς ήταν σπασμένη καπότα και βγήκε και δεν το ήθελε. Νούμερο 3. Σορτσάι. Σορτσάι. Εντάξει, σορτσάκι α πούμε για παράδειγμα. Σορτσάι. Okay. Και νούμερο 2. Εδώ σε θέλω. Σας γαμάω. Νούμερο 2. Κάνουμε πλάκα, είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι σε λατινικούς αριθμούς τα κιλά ναρκωτικών που έχει κάνει πριν τη βάφτιση. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Τελειώνει σε Q πάντως. Μπορεί να είναι στην δημογραφία αυτό. Και νούμερο 1. Talula does the hula from Hawaii. Talula does the hula from Hawaii. Talula. Αυτά είναι πραγματικά ονόματα. Γιατί προφανώς τα παιδιά δεν είναι ευτυχία ή κάτι τέτοιο. Τα Lula does the hula from Hawaii. Τα Lula does the hula from Hawaii. Οπότε, αν το όνομά σου είναι αφροξυλάνθια, γλαρά ή κάτι τέτοιο, μην ανησυχείς. Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχει και χειρότερα. Λοιπόν, αυτό ήταν το top 10, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Οπότε, μάγκες, τελικά οι MILF κερδίσαν από ό,τι κατάλαβα. Ναι, δηλαδή, σκέψου είναι σαν να παίζει Μπαρτσελώνα. Με πανετολικό. Παναχάκι. Με πανηγιάλιο, βασικά. Ο πανηγιάλιος. Με τα στραχώματα. Θα γαμίσει το ξύλο όλη την Μπαρτσελόνα, βασικά. Α, ναι, ναι. Πρέπει να τονίσουμε και η μεγαλύτερη Ελληνίδα MILF είναι η Ελενίτσα μας. Ελένη μου, θέλω να ξέρεις ότι εγώ το βροντάω για την πάρτι σου από τότε που ήσουν στο πολυχρονείο του τηλεπαιχνίδι με ένα φρυνάκι. Ποιο, αυτό με τη χελώνα, πώς λεγόταν ρε μαλάκα, δεν θυμάμαι. Με τη χελώνα, λέει. Εγώ ήμουν απιστός από τότε. Βγάλτε μια ταινία να ξεχρεώσουμε. Ξέρει αυτό. Ξέρει. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.